ότι κάτι συνέβαινε στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν ήταν μόνο μία ομάδα παρούσα. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει ο χρόνος που υπολογίζει τη δολοφονία του Παύλου μεταξύ των 3 τα ξημερώματα και 23 λεπτά και 4 τα ξημερώματα και 6 λεπτά. Η ερευνητική ομάδα που εξέτασε αυτό το βίντεο συγχρόνισε τους χρόνους μέσω της σύνδεσής τους με ηχητικά αρχεία. Υπάρχει μία ροή του διαλόγου όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και έχουν ταυτοποιηθεί και ήχοι στο βάθος των κλήσεων. Συνομιλίες που έγιναν στο τηλέφωνο, αλλά και η παρουσία εκτός από την αστυνομία και άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή. Αυτό το βίντεο μαζί και με φωτογραφικό υλικό είναι ενώπιον των δικαστικών αρχών τις τελευταίες 8 ημέρες και αναμένεται να αποτελέσει πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της διαδικασίας ό,τι αφορά το ρόλο της αστυνομίας. Κάτι που η οικογένεια Φίσα επέμενε από την πρώτη στιγμή και κατάφερε τελικά τουλάχιστον να προσπαθήσει να το αποδείξει με το βίντεο αυτό. Μέρος του οποίου βλέπουμε κι εμείς εδώ, βεβαίως δεν είναι εύκολο να διακρίνει ο τηλεθεατής, θα έχει αξία όταν θα παρουσιαστεί, όπως μας έλεγε χθες, στις 5 Οκτωβρίου και η συνήγορος της οικογένειας Φίσα. Μέρος του βίντεο όμως, του αυτού του υλικού, χαρά, παρουσιάστηκε και στο δικαστήριο και καταλαβαίνουμε τι αξία έχει αυτό και για την εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας. Συνδεδεμένη πάντα ζωντανά με το Κερατσίνη για την αντιφασιστική πορεία που ξεκινά σε λίγο. Στην ουσία, Κατερίνα, για τα πρόκειται χρόνια, για την. Και για το σούπερ, στην ουσία του βίντεο, από την πρώτη τη στιγμή τη δολοφονία. Ορίστε. Αποτυπώνει τη στιγμή τη δολοφονία. Λες, χαρά, δεν σε άκουσα. Στην ουσία, το βίντεο αυτό. Ακριβώς, Με ακούτε τώρα? Ναι, χαρά. Βεβαίως. Αποτυπώνει λοιπόν μέσα σε πολύ λίγα λεπτά τη στιγμή τη δολοφονία. Είναι κάτι που. Εντάξει, εμείς δεν έχει σημασία αν το έχουμε ξαναδεί. Σημασία έχει ότι δεν υπήρχε τέτοιο υλικό και ενώπιον του δικαστηρίου, αλλά δεν είναι ένα μονταρισμένο βίντεο το οποίο ανέλαβε μια ξένη εταιρεία και το παρουσιάζει. Βασίζεται πάνω σε αληθινά στοιχεία, σε πραγματικούς χρόνους, τους οποίους παραθέτει μέσα στο βίντεο αυτό. Και στην ουσία είναι καρέ-καρέ η δολοφονία του Παύλου 5 χρόνια πίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό. Φαίνονται όλα. Φαίνεται η στιγμή που ο Γιώργος Τρυπακιάς προσεγγίζει το σημείο του εγκλήματος. Φαίνεται το σημείο, η χρονική στιγμή όπου ο Παύλος Φίσας περιτριγυριζόταν από 3-4 άτομα της Χρυσής Αυγής, το σημείο που η δική του φίλη παρέα το απομακρύνεται και εκείνος κατευθύνεται επί της οδού Παναγή Τσαλκάρη. Φαίνονται τα πάντα. Αυτό το βίντεο το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα και όπως είπες πολύ σωστά, Κατερίνα, δεν μπορούμε εμείς να διακρίνουμε καλά ακριβώς το τι παρουσιάζει. Έγινε σκεμμένα από την οικογένεια με την έννοια ότι ήθελε να δώσει αυτό το μήνυμα προς την κοινωνία, αλλά και το ολοκληρωμένο βίντεο, λίγο καιρό αφού έχει δοθεί στην ενώπιον των δικαστήριων στις δικαστικές αρχές και θα επεξεργαστεί, θα παρουσιαστεί και ενώπιον του κόσμου στην εκδήλωση που σας είπα στις 5 Οκτωβρίου στον Πειραιά. Και έχει ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε, έτσι, η προσπάθεια να βρεθεί αυτό το υλικό, ναι. Διότι επί 5 χρόνια άλλοι σιωπούν, άλλοι παραποιούν τα γεγονότα, άλλοι παραπληροφορούν. Έχει μεγάλη αξία και η διαδικασία που ακολούθησε το Ερευνητικό Ίδρυμα προκειμένου να συλλέξει όλο αυτό το υλικό, το οποίο, όπως έχουμε ήδη πει και έχουμε καταλάβει, είναι τα πραγματικά γεγονότα. Αποτυπωμένα με τις ανατριχτικές λεπτομέρειες. Ακριβώς, τα οποία περιγράφονται σε 43 λεπτά. Ναι. Και υπάρχει και αναφορά 49 σελίδων με πολύ ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Είναι μια λεπτομερής αναφορά των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία. Το ερευνητικό κέντρο έκανε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Η οικογένεια Φίσα προσέγγισε το κέντρο τον Απρίλιο του 2017 και η έρευνα ξεκίνησε 5 μήνες αργότερα. Στην ουσία, ένα χρόνο μετά υπάρχει αυτό το βίντεο πολύ μεγάλης διάρκειας και ακόμα μεγαλύτερης σημασίας. Ένας χρόνος για να συγκεντρωθεί καταρχάς στο υλικό. Στοιχεία δηλαδή που παραθέτονται στη δικογραφία, ναι, για πρώτη φορά. Ναι, ναι. Και το οποίο αποδεικνύει πρώτον ότι είχαμε μια ουσιαστικά οργανωμένη, προμελετημένη επίθεση. Και δεύτερον, αυτό που έλεγε και χθες νομίζω και η δικηγόρος της οικογενείας, ότι εκεί υπήρξαν τουλάχιστον δύο αστυνομικοί, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι
δεν παρενέβησαν. Θα μπορούσαν ίσως να είχαν αποτρέψει αυτή τη δολοφονία αν είχαν παρέμβει εγκαίρως. Ναι. Όπως μας είπε επίσης ότι δέχτηκε απειλές. Χαρά, τα ξέρεις και εσύ αυτά, φαντάζομαι, έτσι που παρακολουθείς το όλο θέμα από όλες τις πλευρές. Και ο αστυνομικός, ο οποίος εκτός από τις απειλές που δέχονται οι μάρτυρες κατηγορίας, ας πούμε, εναντίον της Χρυσής Αυγής, και ο αστυνομικός, ο οποίος είπε στην κατάθεσή του ότι ήταν παρούσα η αστυνομία και δεν έδρασε. Δέχτηκε απειλές και αυτός ο αστυνομικός. Ακριβώς. Αναφέρεσαι στον ειδικό φρουρό. Ναι, ναι. Προφανώς, Κατερίνα, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος ακριβώς έδωσε μια συγκλονιστική μαρτυρία ενώπιον του δικαστηρίου. Είπε ακριβώς αυτό. Ήταν και στην συνέντευξη της μητέρας του Παύλου. Εχθές η Μάγδα Φίσα στη συνέντευξή της αναφέρθηκε σε αυτή την μαρτυρία του αστυνομικού και μίλησε για σθένος του ιδίου, που είπε ότι υπήρχαν αστυνομικοί στην στην Πάναγκη Τσαλδάρης, στο σημείο της δολοφονίας, στο σημείο, όπως χαρακτηριστικά είπε, και όχι στην περιοχή. Στην περιοχή υπήρχαν τουλάχιστον 8 αστυνομικοί, αλλά στο σημείο, ακριβώς εκεί που έγινε η δολοφονία, υπήρχαν 2 αστυνομικοί. Και αν ο ίδιος ο Παύλος δεν υπεδείκνυε τον δολοφόνο και ένα περιπολικό δεν έφτανε στην περιοχή εκτός της περιοχής, δηλαδή υπήρχαν εδώ σε αστυνομικές δυνάμεις, υπήρχαν, το περιπολικό όμως που σταμάτησε και συνέλαβε το Γιώργο Ρουπακιά, ήταν ένα περιπολικό το οποίο ερχόταν από άλλη περιοχή. Προφανώς είχε ειδοποιηθεί από την αστυνομία για ενίσχυση των δυνάμεων και φτάνοντας εδώ στην περιοχή σταμάτησε, αφού συνάντησε το αυτοκίνητο του Γιώργου Ρουπακιά που κατευθυνόταν σε αντίθετη κατεύθυνση στο μονόδρομο. Είναι αυτή η μαρτυρία του αστυνομικού και οι άλλες 2 μαρτυρίες που αναφέρθηκε και η Μάγδα Φίσα χθες, 2 νεαρών κοριτσιών που κάθονταν εδώ στο μπαγκάκι, στο σημείο, όχι ακριβώς στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Παύλος, αλλά πολύ κοντά, και ήταν αυτόπτες μάρτυρες και κατέθεσαν, παρά το γεγονός ότι αρχικά η οικογένειά τους τους παρακάλεσε να βγουν, όπως χαρακτηριστικά είπα, από το ταξί όταν ενημέρωσαν τους γονείς ότι πάμε στην Καδά να καταθέσουμε. Η απάντηση όμως των κοριτσιών ήταν: αν μαμά είχε σκοτωθεί ο αδερφός μου, θα ήθελες να μην υπάρχει κάποιος άνθρωπος αυτόπτης μάρτυρας να καταθέσει? Και έτσι συνένεσαν οι γονείς. Τα παιδιά βέβαια είχαν ήδη πάρει την απόφαση. Οδηγήθηκαν ενώπιον αστυνομικών αρχών και κατέθεσαν. Μιλάμε για 3 πάρα πολύ σημαντικές ούτως ή άλλως καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων. Ήταν κάμερες θες αυτή τη συνέντευξη της Μάγδας Φίσα, Χαρά? Σε αυτή τη συνέντευξη της Μάγδας Φίσα χθες που μας λες, όπου έκανε και τις αναφορές τις οποίες και εσύ αναφέρθηκες, υπήρχαν κάμερες? Το λέω για να δούμε το υλικό, να το δείξουμε αύριο. Σήμερα εκτός από την ΕΡΤ έχει άλλες κάμερες ή είναι κάποια κανάλια που ακόμα θεωρούν ότι ήταν ένας τσακωμός για το ποδόσφαιρο? Λοιπόν, αν ακούω καλά, έχουμε άλλα κανάλια εκεί, αυτό ρωτάω, εκτός από την ΕΡΤ. Εκτός από την ΕΡΤ. Α, εδώ σήμερα. Ναι, ναι, εκεί στο συλλαλητήριο τώρα. Ναι, ναι, υπάρχουν, ναι, βέβαια, έχει κανάλια. Ναι. Πρόσωποι κομμάτων υπάρχουν, γιατί νομίζω θα ήταν σημαντικό όλα τα κόμματα σήμερα να είναι εκεί και να δείχνουν ότι τιμούν τη μνήμη ενός ανθρώπου που έπεσε από φασιστικό χέρι, έτσι. Εκπροσώπους κομμάτων μέχρι στιγμής δεν έχω δει. Αλλά η πορεία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 6.30, τώρα είναι η προσυγκέντρωση. Εντάξει, μπορεί να δούμε, ναι. Μπορεί να δούμε. Κάθε χρόνο βρίσκονται εκπρόσωποι κομμάτων, θα το δούμε στην πορεία όμως. Ναι. Πάντως βλέπω πολλούς νέους ανθρώπους και αυτό είναι ευχάριστο, έτσι. Παρήγορο, όπως έλεγες και χθες. Ναι, είπες κάτι πριν που το είχαμε, θύμισες κάτι πριν, Χαρά, που ενδεχομένως να έχει ξεχαστεί η πιθανότητα από πάρα πολλούς, είναι και πολλά τα χρόνια άλλωστε, 5 χρόνια, ότι ο ίδιος ο Φίσας υπέδειξε το δολοφόνο του λίγο πριν εκνεύσει. Λίγο πριν. Ακριβώς. Και στην συνέντευξη της Μάγδας χθες, της μάνας του Παύλου Φίσα, αναφέρθηκε ο διάλογος που είχε ο Παύλος με τον Ρουπακιά, ναι, αμέσως μετά τη στιγμή της μαχαιριάς, αμέσως μετά τη στιγμή της δολοφονίας, όπου ενώ τον έχει μαχαιρώσει, απομακρύνεται ο Γιώργος Ρουπακιάς και τον ρωτάει ο Παύλος, «Πού πας, με μαχαίρωσες και φεύγεις?» Σταματάει για ένα δευτερόλεπτο, ο Ρουπακιάς γυρίζει, τον κοιτάζει και συνεχίζει με γοργό βήμα, αν όχι τρέχοντας, δεν το θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια συνέντευξη, και μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Εκείνη την ώρα, αστυνομικός πλησιάζει τον Παύλο, που ήταν κάτω εμόφυρτος, και ο ίδιος ο Φίσας του λέει, «Αφήστε με μένα», και εκείνη τη στιγμή υπέδειξε το δολοφόνο. Αυτός με μαχαίρωσε. Την ώρα εκείνη ο Ρουπακιάς είχε προλάβει ήδη
να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο και να κατευθυνθεί ανάποδα από τον δρόμο της Παναγίας Αλβάρη για να διαφύγει. Και εκείνη τη στιγμή κατέβηκε το περικοπολικό που σας έλεγα νωρίτερα από άλλο δρόμο και σταμάτησε το αυτοκίνητο με τον Γιώργο Ρουπακιά και ακολούθησε η σύλληψή του. Εάν λοιπόν δεν υποδείκνυε τον δολοφόνο του ο Παύλος Φίζας, δεν θα είχε συλληφθεί και θα είχε διαφύγει. Είναι πολύ πιθανό. Αυτό αναφέρθηκε και χθες εντόνως από τη μητέρα του. Σημασία για αυτήν πλέον έχει ότι ο Γιώργος Ρουπακιάς δεν διέφυγε. Απλώς παραθέτονται τα στοιχεία, παραθέτονται τα γεγονότα. Υπάρχει το βίντεο αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξακριβωθεί, να διασταυρωθεί, να φωτιστεί αλήθεια σχετικά με το ρόλο της αστυνομίας το βράδυ εκείνο. Και ενώ μιλάμε, βλέπετε και εσείς τον κόσμο που έρχεται συνεχώς, κατεβαίνει. Ας δούμε και το πλάνο μεγάλο. Οι μεγαλύτεροι, είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλο το κύμα των ανθρώπων που συμμετέχουν στην πορεία. Η ώρα ακόμη είναι 6 παρά.